Θέλω να πάμε σε ένα θέμα, διότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το έθιξε χθες ο καθηγητής πνευμονολογίας της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Τζανάκης. Το είπε και σήμερα στο σταθμό. Έκανε μία, ας την πούμε, εκτίμηση, η οποία μπορεί να ακούγεται λίγο πρόωρη, αλλά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί είπε ο κ. Τζανάκης ότι με βάση τα επιστημονικά στοιχεία που υπάρχουν τώρα και τα δεδομένα που έχουμε όλο αυτό το διάστημα, το Λασίθι πιθανώς να είναι η πρώτη περιφερειακή ενότητα της χώρας όπου ο ιός, η COVID-19, όπως μάθαμε να τη λέμε, θα έχει αποκτήσει ενδημικό χαρακτήρα. Θα έχουμε δηλαδή κρούσματα κανονικά, θα έχουμε ανθρώπους που θα κολλάνε, θα νοσούν, αλλά δεν θα έχουμε ούτε σοβαρές νοσηλίες ούτε θανάτους. Θα το περνάμε λίγο στο πόδι, όπως είναι μια γρίπη, μια επιβεβαιωμένη ενδημική κατάσταση. Έχω ζητήσει από την επικεφαλής της Κόμιλας Θείου, την κυρία Καρπούζη, κυρία Αθηνά Καρπούζη, να μας πει δύο πράγματα, να μας εξηγήσει και αν πιστεύει και η ίδια ότι συμβαίνει αυτό. Κυρία Καρπούζη, τι κάνετε? Καλή σας μέρα, κύριε Μπογδανίδη, σε εσάς και τους ακροατές των Live Talks και του θέματος 103,1. Ευχαριστούμε που είστε μαζί σας. Μαζί μας. Να είστε καλά. Αλλά, ξέρετε, εγώ ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω με κάτι το οποίο δεν λέω ότι είναι έτσι, αντίθετο από αυτό που λέει ο κύριος Τζανάκης. Μήπως βιαζόμαστε λίγο καταρχήν? Δηλαδή, μήπως είναι πρόωρο να εκτιμήσουμε ότι θα πάμε σε μια ενδημική κατάσταση? Κοιτάξτε, νομίζω ότι και ο καθηγητής, ο κύριος Τζανάκης, επεσήμανε αυτό το πράγμα, ότι χρειάζονται κάποιες μελέτες και μια μικρή έρευνα παραπάνω, ώστε να έχουμε ασφαλή στοιχεία. Η πανδημία, ξέρω, είναι μια κατάσταση δυναμική. Εξελίσσεται, ναι. Μεταβάλλεται. Ναι. Έχουμε δει 2 χρόνια τώρα ότι από μέρα σε μέρα πολλά πράγματα αλλάζουν. Θυμηθείτε για το Λασίθι, ότι ήμασταν ο πράσινος νομός και μέσα σε λίγες μέρες ήμασταν ο πρώτος νομός στην Κρήτη που μπήκε σε lockdown. Σωστό. Είχε γίνει αυτό, ναι. Φαίνεται, διαφαίνεται ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν και κάποιοι παράγοντες στους οποίους στηρίζεται αυτό. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω καταρχήν, γιατί έχει σημασία για όλους τους υπόλοιπους νομούς της Κρήτης, θα έλεγα και πιλότου για τη χώρα. Εάν επιβεβαιωθούν τα στοιχεία αυτά και πάμε σε μια ενδημική κατάσταση, όπου νομίζω ότι αυτό είναι, το πω και εγώ ιατρικά, εσείς το ξέρετε καλύτερα, ότι θα το περνάμε σαν μια γρίπη, όπου θα κολλάω εγώ, θα κολλάω οποιοδήποτε, αλλά δεν χρειάζεται ούτε νοσηλεία, ούτε θα έχουμε θανάτους. Εντάξει, πάντα θα υπάρχουν, βέβαια. Ακριβώς. Ή ακόμα και αν χρειάζεται νοσηλεία, δεν θα είναι βαριά νοσηλεία. Δηλαδή τα κρούσματα μπορεί να συνεχίσουν να αυξάνονται. Δεν θα έχουμε όμως αύξηση σε νοσηλίες βαριάς μορφής ή αύξηση των θανάτων. Ουσιαστικά τώρα. Πού οφείλεται αυτό όμως, πείτε μου, πού μπορεί να οφείλεται? Ένα αποτέλεσμα, θετικό ή αρνητικό, στη διαχείριση μιας πανδημίας, από τι καθορίζεται? Καταρχήν ξεκινάμε από την πεποίθηση ότι για να διαχειριστούμε μια πανδημία θα πρέπει όλοι μας να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να εκχωρήσουμε κάποιες ελευθερίες και κάποιες ανέσεις για το κοινό καλό. Ναι. Λοιπόν, το αποτέλεσμα θα καθορίσει από τι? Από τα μέτρα, την τήρηση και την επιτήρηση. Μια επικείμενη χαλάρωση των μέτρων, έχουμε δει τι μας έχει επιφέρει. Από τους ελέγχους, κάνοντας μια χαρτογράφηση κινδύνου και αντιδρώντας σε κάποιους πυρήνες που βλέπουμε ότι αρχίζουν να σχηματίζονται, αυτό μας δίνει ένα μεγάλο όπλο στο χέρι, γιατί ανοιχνεύεις εν τη γενέση του κάτι και το θέτεις, το βάζεις στο περιθώριο. Μισό λεπτό, δηλαδή, να σας διακόψω λίγο για να καταλάβουμε, ναι. Γιατί τώρα εσείς έχετε ένα μοντέλο στο μυαλό σας, το οποίο το ακολουθείτε, να το καταλάβουμε κι εμείς. Ναι. Σας ενημερώνω ότι βλέπετε, τέλος πάντων, ότι κάπου στο Λασίθι υπάρχει ένας πυρήνας που υπάρχει διασπορά, έτσι, αυτό καταλαβαίνω. Και εκεί ναι. Κάνετε τώρα μια ιχνηλάτηση εκτεταμένη. Πώς το κάνετε? Κοιτάξτε, φανταστείτε ότι είμαστε μια μεγάλη οικογένεια στο Λασίθι. Ο Άγιος Νίκολος, η Σιτία, η Ιερά Πέτρα, το Τσερμιάτο. Okay. Είμαστε σε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία όλοι φορείς. Ο ΕΟΔΗ, η ΕΥΠΕ με τα νοσοκομεία και κέντρα υγεία σε αυτούς τους νομούς, η τοπική αυτοδιοίκηση, όσον αφορά τις μαθητικές κοινότητες, έχουμε μια άριστη συνεργασία με την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια.
Με αποτέλεσμα, όλοι αυτοί είναι τα μάτια τα δικά μας. Όταν εμένα θα με πάρει κάποιος από την Ιεράπετρα και θα μου πει, Αθηνά, ξέρεις, βλέπω ότι έχουμε 2-3 κρούσματα από ένα συγκεκριμένο χωριό. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες, γιατί εκεί κάνανε μια συνάντηση, είχαν βρεθεί, κάνανε μια γιορτή, θα στηθούν τα κρούσματα. Θα το έχω το νου μου και θα σε ενημερώσω. Έτσι ξέρω εγώ στο μυαλό μου να σχηματίσω ένα πλάνο αδρό ότι πιθανόν τις επόμενες ημέρες πρέπει να εντείνω τους ελέγχους σε εκείνο το σημείο. Κάθε εβδομάδα φτιάχνουμε ένα πλάνο για το πού θα κινηθούμε. Έχουμε τα σταθερά σημεία, έχουμε τις έκτακτες δράσεις και δειγματοληψίες. Έτσι, 7 ημέρες την εβδομάδα δουλεύει η ΚΟΜΗ, οι κινητές ομάδες Λασιθίου. Έχουμε τις έκτακτες δράσεις και κλειστές δομές. Δηλαδή έχουμε μάτια παντού, ούτως ώστε να προλάβουμε καταστάσεις. Ωραία, καλά το ακούω αυτό. Δεν γίνεται αλλού όμως αυτό? Δηλαδή, γιατί να μην γίνεται, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο Ρέθινο, που από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι και ο αντίποδας σε αυτή τη φάση τουλάχιστον του Λαστίου, διότι είναι στο κόκκινο. Σαφέστατα. Σας είπα όμως ότι είναι το αποτέλεσμα, είτε θετικό είτε αρνητικό, καθορίζεται από κάποιους παράγοντες. Συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για 4 παράγοντες, που είναι τα μέτρα. Okay, τα τηρούμε, δεν τα τηρούμε. Οι έλεγχοι που και εκεί σαφέστατα γίνονται με τον ίδιο τρόπο που το κάνουμε και εμείς. Ίσως εμείς έχουμε αναπτύξει και μια διαφορετική σχέση. Δεν ξέρω, αλλά γνωρίζω ότι και οι συνάδελφοι στο Ρέθυμνο κάνουν πολύ εντατικούς ελέγχους. Επειδή, λέω Ρέθυμνο επειδή αυτό αναφέρατε. Ναι. Οι εμβολιασμοί. Εκεί διαφοροποιούμαστε πάρα πολύ σε σχέση με το Ρέθυμνο. Εδώ μιλάμε για το Λασίθι με ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 70% αναφορικά στο γενικό πληθυσμό και μεγαλύτερο του 80% όσον αφορά στους ενήλικες. Ναι, δηλαδή αυτό είναι σημαντικό. Ναι. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα σύνολο εμβολιασμών γύρω στους 110.000 με ολοκληρωμένους εμβολιασμούς 55.000. Τι συμβαίνει τώρα? Υπάρχει δυνατότητα να το αυξήσουμε ακόμα περισσότερο και εκεί πρέπει να στοχεύσουμε. Τα ραντεβού έχουν αυξηθεί κατά πολύ, έχουν σχεδόν διπλασιαστεί. Μισό λεπτό. Αυτό επιβεβαιώνεται, ναι, από την εικόνα που έχετε για αυτές τις μέρες τώρα? Δηλαδή, ναι. Γιατί περάσαμε μια φάση όπου υπήρχε μεγάλη χαλαρότητα στα ραντεβού. Έχει ήδη αρχίσει ο κόσμος να προσέρχεται ως επιτοπλίστων για την αναμνηστική δόση, αλλά βλέπουμε και πάρα πολλές καινούργιες δόσεις. Κρατήστε το αυτό, γιατί θα ήθελα λιγάκι να το σχολιάσουμε. Δηλαδή την πρώτη δόση. Εμείς έχουμε ενημέρωση από την 7η υγειονομική περιφέρεια ότι από αύριο ξεκινάμε ένα πρόγραμμα εντατικοποιημένων εμβολιασμών 6 μέρες την εβδομάδα, 8 το πρωί με 10 το βράδυ. Σας μιλάω για το Κέντρο Υγείας Νεάπολης, αλλά αφορά και στα υπόλοιπα κέντρα, νοσοκομεία, κέντρα υγείας όλης της περιφερειακής ενότητας. Και η ζήτηση είναι πολύ αυξημένη. Δηλαδή εμείς ξέρουμε τα ραντεβού των επόμενων ημερών και ήδη προγραμματίζουμε πώς θα καλύψουμε αυτές τις ανάγκες. Αυτό ήταν το τρίτο. Είπαμε για τα μέτρα, για τους ελέγχους, για τους εμβολιασμούς και για την συνεργασία των φορέων. Σας είπα να κρατήσουμε λιγάκι το κομμάτι αυτό. Εδώ αυτό θα σας ρωτήσω τώρα γι' αυτό. Γιατί λέμε τώρα ότι έχουν αυξηθεί τα ραντεβού. Και το βλέπετε αυτό, έχουν εντατικοποιηθεί. Ναι. Πλέον από ό,τι καταλαβαίνω θα γίνονται και Σάββατο, Κυριακό. Ναι, και το Σάββατο. Και το Σάββατο. Ωραία. Γιατί τώρα τελευταία ήμασταν πολύ άνετοι. Δεν υπήρχαν ήδη εμβολιασμοί. Είναι όμως εμβολιασμοί πρώτης δόσης, δηλαδή είναι κάποιοι που δεν είχαν κάνει, ή είναι τρίτης δόσης σαν και εμένα που θέλω να την κάνω τώρα, ή σε κάποιους άλλους που πάνε για τρίτη δόση? Τι εμβολιασμοί είναι αυτοί, ξέρουμε? Είναι τρίτης δόσης, αλλά βλέπουμε μια μεγάλη αύξηση και στους εμβολιασμούς πρώτης δόσης, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί εκεί βλέπουμε ότι κάποιοι οι οποίοι ήταν διστακτικοί αρχίζουν και μεταπίθονται. Κάτι που ίσως έπρεπε να το είχαμε δουλέψει πιο πριν. Αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Ακόμα υπάρχουν, δηλαδή, μπορούμε να κάνουμε όντως πράγματα. Γιατί αυτό που μου λέτε τώρα είναι πολύ αισιόδοξο, ότι κάποιοι που ήταν διστακτικοί, επιφυλακτικοί, μεταπίθονται. Δεν ήμουν τόσο αισιόδοξος, να πω την αλήθεια. Δεν είμαι ότι έχουμε ακόμα περιθώριο να πείσουμε κάποιους. Από ό,τι φαίνεται, αυτό είναι το θετικό, έχουμε περιθώριο να πείσουμε αρκετούς ανθρώπους. Πρόσφατα διάβαζα ένα άρθρο του ενός καθηγητή κλινικής ψυχολογίας, ο οποίος θεωρείται και αυθεντία πάνω στην ψυχολογία των πανδημιών, του Στίβεν Τέιλορ, ο οποίος έλεγε πόσο μοιάζουν όλες οι πανδημίες
στο πέρασμα των χρόνων και πόσο σημαντικό είναι να επενδύσεις σε αυτά τα άτομα τα οποία είναι διστακτικά. Δεν μιλάμε για ένα 8% οι οποίοι είναι αρνητές και οι οποίοι θα αρνηθούν οτιδήποτε τους πεις. Μιλάμε για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι φοβούνται, αγνοούν, θέλουν μια ιδιαίτερη μεταχείριση να καταλάβουν κάποια πράγματα σε αυτούς. Δεν μπορείς να πας αντικρούοντας τις αντιλήψεις που είχαν τόσα χρόνια. Είναι αντιπαραγωγικό γιατί θα τις ισχυροποιήσεις. Αν τους πεις όχι, δεν υπάρχει συνωμοσία, τι είναι αυτά που λες, αυτοί θα θεωρούσαν ότι εσύ είσαι μέρος αυτής της συνωμοσίας. Δηλαδή η αντιπαράθεση και δεν έχει νόημα. Αν έχετε τέτοια υπομονή, μπράβο σας πάντως να το κάνετε. Κοιτάξτε, αυτή είναι η δουλειά που το έχει πει και ο κύριος Τσανάκης και πάρα πολλοί συνάδελφοι, το να εκτιμήσεις τον κίνδυνο με το άτομο που έχεις απέναντι σου, ο ίδιος να εκτιμήσει τον κίνδυνο είναι πολύ σημαντικό και θέλει χρόνο, είναι δουλειά της πρωτοβάθμιας. Δηλαδή είναι μια συγκεκριμένη διαδικασία με συγκεκριμένα σκαλοπάτια για να πιστούν αυτοί οι άνθρωποι. Μάλιστα. Καταρχήν βλέπεις αν θέλουν να σε ακούσουν, έτσι, αν μπορούν να ακούσουν αυτά που έχεις να τους πεις. Από εκεί ξεκινάμε, Το να αφήνεις τον άλλον να σου εκφράσει τον προβληματισμό του. Του δίνεις τις απαντήσεις που χρειάζεται και του δίνεις και το χρόνο να το επεξεργαστεί. Να σας κάλλιο ρωτήσω, αργά παρά ποτέ. Θα το έχουμε ξεκινήσει πιο πριν. Θα φανεί όλο αυτό. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο για να μην σας κρατάω στο τηλέφωνο. Το γεγονός ότι το Λανσίτη έχει μια ιδιομορφία με τέσσερα κέντρα χωρίς να έχει ένα τεράστιο αστικό κέντρο όπως γίνεται ξέρω, στο Ηράκλειο, στα Χανιά και στο Ρέθυμνο λιγότερο. Παίζει κάποιο ρόλο, δηλαδή εννοώ ότι δεν υπάρχει αυτός ο συγχρονισμός τόσο έντονος ή είναι άσχετο? Όχι, ο συγχρονισμός υπάρχει, είναι διαφορετικής φύσης συγχρονισμός. Οι έλεγχοι δεν είναι, όταν σε πολλά χωριά, ξέρετε τι γίνεται, εδώ λέγαμε κλειστά καφενεία και καφενεία υπήρχαν και με κλειστά τα παράθυρα και ο κόσμος μέσα έπαιζε τάβλη, έπαιζε χαρτιά και πίνανε καφέ. Τον προηγούμενο καιρό και έτσι είχαμε τους διάφορους πυρήνες. Υπάρχει συγχρονισμός διαφορετικής φύσης, αλλά τα έχουμε πάει ίσως καλύτερα όσον αφορά τα υπόλοιπα. Και θεωρώ το πιο σημαντικό το κομμάτι των εμβολιασμών. Είναι σημαντικό εμβολιασμοί και έτσι για να χαριτολογήσω λίγο, είναι και πιο νομόφρονες πάντα οι λασιθιώτες. Είναι, εγώ θα έλεγα, η καλύτερη κριτική. Λοιπόν, κυρία Καρπούζη, αυτά τελευταίο, παρότι είχα πει ότι θα τελειώσω εδώ. Πότε θα ξέρουμε εάν επιβεβαιωθεί και η πρόβλεψη, η εκτίμηση, ας πούμε, που έκανε ο κ. Τζανάκης. Πότε, χρονικά. Πότε. Έχουμε και μία άλλη πρωτιά τώρα, μην την ξεχνάμε κι αυτή είναι. Χθες το διάβαζα κι εγώ για την μετάλλαξη Δέλτα Πλας. Το πρώτο. Στην Ιερά Πέτρα. Καλά, αυτό είναι αρνητική πρωτιά, βέβαια. Εντάξει. Ναι, γι' αυτό λέω, ας είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι μεν, αλλά συγκρατημένα. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες πώς θα κινηθεί. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ για τον χρόνο.